Πάμε τώρα στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ο οποίος αντιδρά για πρώτη φορά στην κάμερά μας την ατάκα που είχε πει ο Απόστολος Γκλέτσος ότι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δεν θα πει να είχε παίξει το μαέστρο. Καταρχήν είναι έτοιμα τα κορίτσια να δουν τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη που καίει καρδιές. Εχθές λοιπόν αποκλειστικά τον συνάντησε η Χριστίνα Βουδούρη σε σημείο που εκεί υπήρχαν γυρίσματα για τον καινούριο κύκλο του μαέστρο. Κούκλος, πάμε το. Είναι κούκλος. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα για το μαέστρο. Έχουν ξεκινήσει και κάνουμε γυρίσματα σήμερα εδώ, στη Μητροπόλεως. Θα δούμε ανατροπές στο δεύτερο κύκλο που έρχεται του μαέστρο. Θα δείτε, έχει και ανατροπές, είναι πολλοί χαρακτήρες, πολλοί ήρωες, πολλά γεγονότα και βλέπουμε τα αποτελέσματα όλου αυτού που έγινε στο τελευταίο επεισόδιο του πρώτου κύκλου. Θα δούμε καινούργιες προσθήκες. Θα δείτε και καινούργιες προσθήκες, ναι. Θα είναι όλοι όσοι συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο. Φυσικά. Καταφέρετε να κάνετε μια τεράστια επιτυχία και το μαέστρο να μπει στο Netflix. Ναι. Πώς αντιλαμβάνεσαι αυτή την επιτυχία? Κοίτα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν την αντιλαμβάνεσαι. Ειδικά όταν δουλεύεις, καταλαβαίνεις ότι κάτι πάει πολύ καλά από την αγάπη του κόσμου. Και επειδή ακριβώς είμαι στην Ελλάδα, δουλεύω στην Ελλάδα, όλα γύρω από τη δουλειά περιστρέφονται αυτή την περίοδο, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ ακριβώς τι γίνεται στο εξωτερικό. Πιο πολύ μας το λένε, πιο πολύ μας ενημερώνουν από το Netflix και πιο πολύ το βλέπουμε και τώρα που είναι καλοκαίρι και έχουν έρθει πάρα πολλοί ξένοι, πολλούς ξένους που έρχονται και μας μιλάνε. Οπότε πιο πολύ από εκεί το καταλαβαίνω. Δεν αλλάζει κάτι σε μένα, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο που είμαι full. 15 ώρες τη μέρα γύρισμα δηλαδή και τρέχω σαν τον τρελό, δεν καταλαβαίνω κάτι. Λαμβάνετε και μηνύματα στα social media που να σας μιλάνε και να σας λένε για το Netflix? Βέβαια. Εντάξει, τα social media κιόλας είναι και πιο φυσιολογικό να επικοινωνεί ο κόσμος, είναι πιο εύκολο και αυτό το εργαλείο στο παρέχει αυτή την επικοινωνία, οπότε ναι, και από εκεί. Βλέπεις από διάφορες χώρες που έρχονται. Μέσα στο μαέστρο βλέπουμε και κοινωνικά ζητήματα να αγγίζεται. Αυτός ήταν και ο στόχος, να υπάρχει μια παλέτα χρωμάτων και να αγγίξουμε πολλά κοινωνικά διαφορετικά ζητήματα στην εποχή του σήμερα. Εξάλλου το έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές και ακούγεται γραφικό, αλλά δεν μπορώ να γράψω κάτι και να μην επηρεάζομαι από αυτό που συμβαίνει γύρω μου και από αυτά που ακούω, βλέπω, διαβάζω και βιώνω σαν άνθρωπος και εγώ στην κοινωνία αυτή σήμερα. Πιστεύετε ότι μετά το μαέστρο έγινε μια αρχή με αυτά τα κοινωνικά ζητήματα που αναφέρουμε να ξεκινήσει ίσως? Δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος μπορεί να πει τι γίνεται με το μαέστρο και τι δεν γίνεται. Εγώ μπορώ να σου πω πώς το φτιάχνω το μαέστρο. Μπορώ να σου πω από. Είναι κάτι τελείως δικό μου, κάτι πολύ προσωπικό. Οπότε δεν μπορώ να είμαι και αντικειμενικός με τη δουλειά μου. Ειδικά την ώρα που τη φτιάχνω. Ο Χριστόφορος. Καλό θα ήταν να μην πέπεζε. Ναι. Γιατί? Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι του επίπεδου των άλλων. Ο Απόστολος Γκλέτσος, βέβαια. Δεν είναι κουταμάρες. Να είστε καλά. Πολύ ωραία τα είπε, φανταστικός, πολύ χαλαρός, απάντησε τέλεια σε όλα. Αυτά είναι κουταμάρες και πολύ καλά είπε. Τώρα κοίταξε, είναι προσβλητικό κατά τη γνώμη. Και δεν το λέει για τη δήλωση, τον ασχολούμαστε με αυτά, ενώ ο άνθρωπος έχει κάνει μια παγκόσμια επιτυχία τώρα. Δεν φύγει προσωπικά, δεν επιστρέφει αυτό που είπε ο Γκλέτσος. Απλά σίγουρα γνώριζε την δήλωση, γιατί φαντάζομαι έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Και εδώ που τα λέμε, όταν κάτι όντως έχει φτάσει στο Netflix, είναι όχι κουταμάρα, είναι δηλαδή πολύ λίγο να κάτσει να σχολιάζει την παραμικρή δευτερόλεπτη λεπτομέρεια και να πει αυτό δεν μ' άρεσε, εκείνο δεν μ' άρεσε. Το έχει μιλήσει ο κόσμος τώρα, γιατί να επέμβει. Ξαγαπεί όλοι σχολιάζοντα αυτή τη χώρα όμως. Σε κάτι μας. Τόσο πετυχημένο. Ναι, και ο ίδιος δηλαδή, πραγματικά πρέπει να έχει σχολιαστεί. Σε άλλη χώρα. Πολύ καλά, μα γι' αυτό. Δεν έχουν εξαφανίσει ο πετυχημένους ανθρώπους από αυτόν, νοζήλια και κακά σχόλια. Τι συζητάμε τώρα. Ωραία, δεν πειράζει. Και αυτοί που το κρίνουν όμως κρίνονται. Γιάννη, τον Παπακαλιάτη, προφανώς και κάποια στιγμή στην προσωπική του ζωή τον ενδιέφερε αυτό που έγινε και ασχολήθηκε με αυτό. Γιατί η αστραπιαία αντίδρασή του να σηκωθεί να φύγει είναι κάτι που είχε. Ο Παπακαλιάτη έχει ένα τεράστιο προσόν πέρα από όλα τα προσόντα που έχει. Ποτέ δεν απαντούσε. Ποτέ. Ενώ ο άνθρωπος έχει κάνει τις κορυφαίες επιτυχίες, έχει ακούσει τα εξαμάξ όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει, 1000, ποτέ δεν απαντούσε. Ποτέ. Άλλο θέλω να πω, το αυτά είναι κουταμάρες, έχει δύο αναγνώσεις. Το ένα είναι η δήλωση αυτή καθ' αυτή και το άλλο είναι μην κάνουμε θέμα. Το μη εγώ αυτό κατάλαβα, το δεύτερο. Ναι. Το δεύτερο. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε κάτι γιατί πραγματικά είναι. Αμφιλεγόμενη. Ότι ναι, ήταν τόσο ατυχής η δήλωση που έκανε ο Απόστολος Γκλέτσος και με όλα αυτά που έχει ζήσει. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν ήταν σε στεγανά, έκανε υπερβολές, έκανε πράγματα και νεωτεριστικά και όλα αυτά. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Απόστολος Γκλέτσος θα το και μετανιώσει αυτό. Δεν ξέρω πάντως ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, είμαι σίγουρη ότι θα έκανε πρόταση σε μια σειρά του στον Απόστολο Γκλέτσο, αν είχε ένα ρόλο που να του τέριαζε. Εννοείται παρόλο αυτή την ατάκα του. Κατάλαβες παρόλο αυτό. Παρόλο που και ο ίδιος ο Απόστολος Γκλέτσος έχει κατηγορηθεί για ταλαντοσύνη και ότι είναι πολύ κατώτερος.
χιλιάδες φορές. Έχει κατηγορηθεί, είπα. Δεν είπα εμείς το λέμε. Δηλαδή έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση για την οποία κατηγόρησε τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Αυτό πολύ πολύ παλιά. Από εποχής Μανουσάκη και πέρα, ναι. Ο Απόστολος πέρασε σε δυναμικό εκφραστή, ναι. Του χώρου των ηθοποιών. Και να μου επιτρέψετε, έχει το θάρρος της γνώμης του, το λέει. Και ο Απόστολος το λέει. Περαιτέρω. Ήταν ακραία δήλωση. Περαιτέρω να πω. Αυτά είναι σαν χλαμάρες. Να το πω και εγώ. Αυτός που κρίνει, κρίνεται κιόλας. Όχι, δεν κρίνω τον Απόστολο.